Η συσκευή μελέτης του φωτοηλεκτρικού φαινομένου περιλαμβάνει μια φωτεινή πηγή και ένα σκοτεινό θάλαμο όπου βρίσκεται ένα φωτοκύτταρο. Το φωτοκύτταρο προστατεύεται από ένα κάλυμα. Αφού αφαιρέσουμε το κάλυμα, ανάβουμε την συσκευή και στη συνέχεια ανάβουμε την φωτεινή πηγή. Με αυτόν τον τρόπο, φως από την πηγή πέφτει στην κάθοδο του φωτοκυττάρου με αποτέλεσμα να εξάγονται ηλεκτρόνια από το μέταλλο καίσιο που επιστρώνει την κάθοδο και τα ηλεκτρόνια κατευθύνονται προς την άνοδο του φωτοκυττάρου με αποτέλεσμα να δημιουργείται ρεύμα μικρής έντασης, το αποκαλούμενο φωτορεύμα. Να προσέξουμε ώστε η ένταση του φωτός να μην είναι στο μέγιστο. Κάτω από το φωτοκύτταρο υπάρχει μια οθόνη όπου μπορούμε να διαβάσουμε την ένταση του ρεύματος σε μικρό αμπέρ. Αν η ένταση του ρεύματος είναι πολύ μικρή, μπορούμε να την διαβάσουμε με ακρίβεια μεταβάλλοντας την κλίμακα των ενδείξεων με αυτό εδώ το κουμπί. Η συσκευή φέρνει δρομέα πάνω στον οποίο μπορεί να μετακινείται η φωτεινή πηγή. Ξεβιδώνοντας αυτό εδώ το κουμπάκι, μπορούμε να μετακινήσουμε την φωτεινή πηγή. Επάνω στον δρομέα υπάρχει και ένας χάρακας, με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια την απόσταση της φωτεινής πηγής από το φωτοκύτταρο. Ανάβοντας τη φωτεινή πηγή και αφαιρώντας το κάλυμα, το φως πέφτει επάνω στο φωτοκύτταρο και προκαλεί την εμφάνιση ρεύματος λόγω της εξαγωγής των ηλεκτρονίων. Επιλέγουμε την αρνητική πολικότητα της τάσης και περιστρέφουμε την ενσωματωμένη ποτενσιομετρική διάταξη τέρμα αριστερά. Στη συνέχεια, μέσω της διάταξης αυτής μεταβάλλουμε την τάση έως ότου η ένδειξη του ρεύματος στην οθόνη μηδενιστεί. Μόλις μηδενιστεί η ένταση του ρεύματος, γυρνάμε αυτό το κουμπί στα δεξιά και βλέπουμε την τάση στην οποία μηδενίζεται το ρεύμα. Η τάση αυτή ονομάζεται τάση αποκοπής. Μπορούμε να παρεμβάλλουμε μεταξύ φωτεινής πηγής και φωτοκύτταρου κάποιο φίλτρο, το οποίο επιτρέπει την διέλευση φωτός συγκεκριμένου μήκους κύματος και τα υπόλοιπα βήματα είναι ίδια. Δηλαδή, βγάζουμε το προστατευτικό κάλυμα, τοποθετούμε στη θέση του καλύματος το φίλτρο, επιλέγουμε την αρνητική τάση της πολικότητας, γυρνάμε την ποτενσιομετρική διάταξη τέρμα αριστερά και στη συνέχεια την γυρνάμε δεξιά μέχρι ότου η ένταση του ρεύματος στη φωτεινή οθόνη μηδενιστεί. Όταν η τιμή του ρεύματος, του φωτορεύματος μηδενιστεί, τότε επιλέγουμε την τάση, γυρνώντας το κουμπί στα δεξιά και με αυτόν τον τρόπο μετράμε την τάση αποκοπής.
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, τοποθετούμε πάντοτε το προστατευτικό κάλυμα στη θέση του με σκοπό να προστατεύσουμε το φωτοκύτταρο από γύρανση. Είναι σημαντικό να μείνει αναμένη η συσκευή τουλάχιστον 10 λεπτά πριν ληφθούν οι πρώτες μετρήσεις. Στο πείραμα αυτό θα υπολογίσουμε την επίδραση της απόστασης της φωτεινής πηγής από το φωτοκύτταρο στην τιμή της τάσης αποκοπής. Για το λόγο αυτό, ανάβουμε την φωτεινή πηγή βγάζουμε το προστατευτικό κάλυμα, μετακινούμε την φωτεινή πηγή πάνω στον δρομέα, στην απόσταση που θέλουμε, παραδείγματος χάρη 17 εκατοστά. Επιλέγουμε την αρνητική τάση της πολικότητας. Γυρνάμε την ποντενσιομετρική διάταξη τέρμα αριστερά. Και στη συνέχεια την γυρνάμε δεξιά έως ότου η τιμή της έντασης του ρεύματος, όπως φαίνεται στην φωτεινή οθόνη, μηδενιστεί. Μόλις η τιμή του ρεύματος μηδενιστεί, γυρνάμε το κουμπί που είναι κάτω από την οθόνη στα δεξιά και υπολογίζουμε την τιμή της τάσης αποκοπής. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο πείραμα σε διαφορετική απόσταση. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, στα 20 εκατοστά. Και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Επιλέγουμε την τιμή της έντασης του ρεύματος, γυρνάμε την ποντενσιομετρική διάταξη τέρμα αριστερά και στη συνέχεια τη γυρίζουμε δεξιά έως ότου μηδενιστεί η ένταση του ρεύματος. Επαναλαμβάνουμε αυτή τη διαδικασία για όποιες αποστάσεις θέλουμε μέχρι τα 40 εκατοστά που είναι η μέγιστη απόσταση που μπορούμε να επιλέξουμε μεταξύ της φωτεινής πηγής και του φωτοκύτταρου. Στο πείραμα αυτό θα κάνουμε ό,τι και προηγουμένως, δηλαδή θα μετακινήσουμε την φωτεινή πηγή σε διάφορες αποστάσεις από το φωτοκύτταρο και θα μετρήσουμε την τάση αποκοπής. Η μόνη διαφορά από το προηγούμενο πείραμα είναι ότι μεταξύ φωτεινής πηγής και φωτοκύτταρου θα παρεμβάλλουμε κάποιο φίλτρο, παραδείγματος χάρη ένα μπλε φίλτρο. Βάζουμε το φίλτρο στην θέση του. Αυτή τη στιγμή η απόσταση φωτεινής πηγής και φωτοκύτταρο είναι περίπου 20 εκατοστά και διαλέγουμε την αρνητική πολικότητα της τάσης, γυρνάμε την ποντενσιομετρική διάταξη τέρμα αριστερά και στη συνέχεια την περιστρέφουμε προς τα δεξιά έως ότου η ένδειξη της οθόνης μηδενιστεί. Σε αυτό το σημείο γυρνάμε αυτό το κουμπί προς τα δεξιά και βλέπουμε την τάση αποκοπής. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα και σε διάφορες άλλες αποστάσεις μεταξύ φωτεινής πηγής και φωτοκυτάρου.
Στο πείραμα αυτό θα δούμε την επίδραση διαφορετικών μυκών κύματος στην τιμή της τάσης αποκοπής. Θέτουμε την φωτεινή πηγή σε μια σταθερή απόσταση από το φωτοκύτταρο, παραδείγματος χάρη στα 30 εκατοστά. Βγάζουμε το κάλυμα και στη θέση του καλύματος βάζουμε κάποιο φίλτρο. Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με 6 φίλτρα, το καθένα από τα οποία έχει διαφορετικό χρώμα, άρα επιτρέπει την διέλευση διαφορετικών μυκών κύματος. Βάζουμε ένα φίλτρο στη θέση του καλύματος. Διαλέγουμε την αρνητική πολικότητα της τάσης. Περιστρέφουμε την ποτενσιομετρική διάταξη τέρμα αριστερά και στη συνέχεια την γυρνάμε δεξιά έως ότου η τιμή της έντασης του ρεύματος που εμφανίζεται στη φωτεινή οθόνη μηδενιστεί. Μόλις μηδενιστεί, γυρνάμε αυτό το κουμπί στα δεξιά και υπολογίζουμε την τιμή της τάσης αποκοπής. Επαναλαμβάνουμε την ίδια ακριβώς διαδικασία για καθένα από τα 6 φίλτρα που μας παρέχει η συσκευή. Στο πείραμα αυτό θα δούμε την επίδραση των LED στην τιμή της τάσης αποκοπής. Για το σκοπό αυτό η συσκευή μας είναι εξοπλισμένη με 4 λάμπες LED οι οποίες εκπέμπουν φως συγκεκριμένου μήκους κύματος. Έχουμε LED κόκκινο, μπλε, πορτοκαλί και πράσινο. Για την εκτέλεση του πειράματος βγάζουμε το κάλυμα και στη θέση του βάζουμε ένα LED. Συνδέουμε το LED με την τροφοδοσία στο κάτω μέρος της συσκευής. Επιλέγουμε την αρνητική πολικότητα της τάσης. Γυρνάμε την ποτενσιομετρική διάταξη τέρμα αριστερά και στη συνέχεια την περιστρέφουμε δεξιά έως ότου η τιμή της έντασης του ρεύματος που εμφανίζεται στη φωτεινή οθόνη μηδενιστεί. Όταν η τιμή της έντασης του ρεύματος μηδενιστεί, γυρνάμε το κουμπί στα δεξιά και εμφανίζεται η τιμή της τάσης αποκοπής. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο πείραμα, την ίδια διαδικασία και για τα 4 LED που μας παρέχει η συσκευή του φωτοηλεκτρικού φαινομένου.